Όπως έχουμε προαναγγείλει, η επίσκεψη από την ΑΔΔΗ του Δημήτρη Ντουμπράτη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ στο νομό Αργολίδας σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, μια κίνηση την οποία κάνει η ΑΔΔΗ προκειμένου να έρθει κοντά στους δημοσίους υπαλλήλους και να ενημερώσει για τα τεχνόμενα στο δημόσιο τομέα, όπως θα αναφέρει ο συνάδελφος ο κύριος Μπράτη σε λίγο. Εμείς, σαν ομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, θέλουμε να πούμε ότι καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία της κεντρικής διοίκησης της ΑΔΔΗ. Σε τοπικό επίπεδο θα αναλάβουμε το αμέσως επόμενο διάστημα πρωτοβουλίες, ώστε να πάμε μέσα από τις επιμέρους διαδικασίες, εκλογικές διαδικασίες των σωματείων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτός είναι ο στόχος. Μέχρι το τέλος του χρόνου να μπορέσουμε να έχουμε την εκλογή του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ, ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα σωματεία του νομού μας να εκφραστούν και να διαμορφώσουν τους νέους σχετισμούς και την εκπροσώπηση, για να μπορεί και το κομμάτι που λέγεται, του συνδυαστικού κινήματος που λέγεται ΑΔΔΗ, ταυτόχρονα και με το άλλο κομμάτι της ΓΕΣΕ, τα εργατικά κέντρα, να έχει αυτή την παρουσία που πρέπει, μια και στον χώρο του δημόσιου τομέα υπάρχουν συνδικαλιστικά σωματεία, τα οποία δεν είναι σφραγίδες, αλλά είναι ζωντανά σωματεία, τα οποία έχουν δώσει όλο τον τελευταίο καιρό μεγάλους αγώνες και συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις. Με αυτή την αγγελία καλωσορίζω τον Δημήτρη τον Πράτη, τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, στον ομό μας, και ο οποίος θα σας μιλήσει. Το λόγο θα έχει τώρα πριν το Δημήτρη τον Πράτη, θα έχει ο Παύλος Αντωνόπουλος εκ μέρους του ΑΔΔΗ πάλι. Σαν Γενικό Σύμβουλος της ΑΔΔΗ, καλωσορίζω και εγώ το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, τον Δημήτρη τον Πράτη, για την ενημέρωση αυτή προς τους δημοσίους υπαλλήλους του νομού, και αφού γυρίσαμε εργασιακούς χώρους, σχολεία κυρίως δηλαδή, για να δούμε τι προοπτικές υπάρχουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και εγώ θα επιμείνω στο ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να συγκροτηθεί νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, και έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εκπροσώπηση προς τα θεσμικά όργανα της Ομοσπονδίας μας. Της Επιτροπής της ΑΔΔΗ. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τόσο τον Παύλο τον Αντωνόπουλο που είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου, όσο και τον Αντώνη τον Ντέμο, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων εδώ και στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος, για τη σημερινή βοήθειά του στην επίσκεψη που είχαμε σε διάφορους εργασιακούς χώρους. Επισκεφτήκαμε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και είχαμε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους για τα ζητήματα που αφορούν στο δημόσιο τομέα. Θέλω δε να δεσμευτώ ότι ως το καλοκαίρι, ως τον Ιούνιο, θα συγκροτήσουμε το νομαρχιακό τμήμα της Αργολίδας και το αναλαμβάνω ως δέσμευση και προσωπική αυτό, γιατί και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ έχει πάρει σχετική απόφαση να συγκροτήσει όλα τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να αποτελούν, αν θέλετε, την έκφραση των εργαζομένων της κάθε περιφερειακής ενότητας, να είναι ένα συγκροτημένο σύνολο για να είναι πιο αποτελεσματικό στις διεκδικήσεις μας. Η σημερινή μου επίσκεψη και η επίσκεψη κλιμακίων της ΑΔΔΗ σε όλη τη χώρα αυτό το διάστημα έχει να κάνει κυρίως με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, κυρίως βέβαια μετά την αλλαγή που είχαμε στη διακυβέρνηση της χώρας με τις εκλογές που έγιναν στις 25 του Γενάρη. Ειδικότερα δε με αφορμή το νομοσχέδιο που καταθέτει ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Κατρούγκαλος, στη Βουλή, που πραγματικά είναι νομοσχέδιο που αναφέρεται σε 4 άξονες, πάνω στους οποίους είχαμε οικοδομήσει κι εμείς το πρόγραμμα δράση μας την προηγούμενη περίοδο. Στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν 4 βασικά ζητήματα, θα τα πω κατά σειρά. Το πρώτο είναι η επαναπρόσληψη των απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων. Μιλούμε για 3.900 συναδέλφους μας, είτε αυτοί είναι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε είναι σχολικοί φύλακες, είτε είναι οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, είτε είναι η δημοτική αστυνομία. Πρέπει να πω ότι οι απολύσεις των συναδέλφων μας στο προηγούμενο διάστημα έγιναν για καθαρά τιμωρητικούς λόγους, όπως μας είχε πει ο κ. Μητσοτάκης πριν 1,5 χρόνο στη συνάντηση που είχαμε ως ΑΔΔΗ. Μας είπε ότι η Τρόικα απαιτεί απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, όχι τόσο για το δημοσιονομικό όφελος ή για το γεγονός ότι δήθεν είναι πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι από 942.000 που ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι το 2010, σήμερα είναι 634.000, δηλαδή είναι κάτω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίως όμως αυτό μας είχε πει ότι γίνεται για λόγους να σπάσει το ταμπού των μη απολύσεων στο δημόσιο τομέα. Θεωρούμε την πράξη αυτή πολύ θετική εξέλιξη, αρκεί να σκεφτούμε πώς έγιναν οι απολύσεις. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έγιναν σε ένα βράδυ με την κατάργηση 50 ειδικοτήτων σε ένα βράδυ. Χωρίς καν καμιά αξιολόγηση που ο ίδιος ο νόμος προβλέπει, ο νόμος 4250. Όχι ότι συμφωνήσαμε ποτέ με τον νόμο, αλλά θέλω να πω έγινε με, δηλαδή με διαδικασίες εξπρές μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του μνημονίου τότε. Στο δεύτερο ζήτημα, το δεύτερο ζήτημα αυτού του νόμου αναφέρεται στο θέμα της αξιολόγησης και των πειθαρχικών. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου για την αξιολόγηση του κυρίου Μητσοτάκη. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μιλάει ότι θα κάνει διάλογο με την ΑΔΔΗ για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης στο δημόσιο που δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Σε αυτό να τονίσω ότι εμείς ως ΑΔΔΗ είμαστε υπέρ της αξιολόγησης του έργου των δημοσίων υπαλλήλων και των δημοσίων υπηρεσιών με στόχο, αν θέλετε, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Γιατί οι δυσλειτουργίες στη δημόσια διοίκηση είναι βέβαιο ότι υπήρχαν και ότι υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό, προφανώς και θα καταθέσουμε και προτάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί οι προτάσεις αυτές και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα γίνει να είναι όπως το προηγούμενο, που ήταν βέβαιο ότι οδηγούσε σε διαθυσιμότητες και σε απολύσεις, αφού είχε το παγκόσμιο, είχε μάλλον την παγκόσμια πρωτοτυπία να θέτει ποσοστά βαθμολόγηση εξ αρχή, να λέει δηλαδή ότι το 15% σε κάθε υπηρεσία υποχρεωτικά θα είναι κάτω από τη βάση, κάτω από 6. Δηλαδή, και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το μόνο στόχο που εξυπηρετούσε ήταν να οδηγεί σε απολύσεις και σε διαθεσιμότητες. Το τρίτο ζήτημα στο οποίο αναφέρεται το νομοσχέδιο είναι το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο δημόσιο τομέα. Συλλογικές διαπραγματεύσεις που υπήρχαν και με το νόμο 2738 του 1997. Ο οποίος οφείλω να πω ότι βέβαια επί της ουσίας δεν εφαρμόστηκε ποτέ στο δημόσιο τομέα. Τώρα μιλούμε και για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και θα πω παρακάτω ότι αυτό βέβαια εξαρτάται κάθε φορά από τη βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης αν θα υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και το τέταρτο ζήτημα αφορά στο θεσμό της πολιτικής επιστράτευσης που καταργείται και παραμένει μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις όπως πόλεμος ομιγέννητο. Και αυτό αποτελούσε αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος. Θέλω να πω ότι σε θεσμικό επίπεδο οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μπορούν να κριθούν ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά ζητήματα, και δεν μιλώ βέβαια για την αναπλήρωση των απολειών του 40% που είχαμε τα τελευταία χρόνια, μιλώ για κάτι πάρα πολύ απλό. Παραδείγματος χάρη, από τη στιγμή που καταργείται ο νόμος για την αξιολόγηση, δεν μπορεί οι δημόσιοι υπάλληλοι να παραμένουν στάσιμοι στον ίδιο βαθμό μια τετραετία τώρα με τον νόμο 4024 του 2011. Σε αυτό απαιτήσαμε τόσο από τον κύριο Κατρούγκαλο όσο και από τον κύριο Μάρδα, αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να προχωρήσει τώρα σε επανακατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τα χρόνια υπηρεσίας που έχουν. Υπάρχουν συναδελφοί μας νέοι, ιδίως στην εκπαίδευση που προσλάμβανε νέους συναδέλφους, με 640 ευρώ μισθό και παραμένουν καθυλωμένοι 4 χρόνια χωρίς να αναγνωρίζονται μεταπτυχιακά, διδακτορικά τους, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Δυστυχώς σε αυτόν τον τομέα δεν είχαμε, σε ό,τι αφορούσε οικονομικά ζητήματα, δεν είχαμε καμία θετική εξέλιξη ούτε σε αυτό που είναι το ελάχιστο, που το θεωρούμε αυτονόητο. Ο κύριος Κατρούγκαλος μας είπε ότι δεν υπάρχουν χρήματα καθόλου, ότι μας είπε χαρακτηριστικά τη φράχηση ότι θα διαχειριστούμε τη φτώχεια μας. Και μίλησε για αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο από το 2016 και μετά, κάτι που παραπέμπει ουσιαστικά στο μέλλον αυτονόητα εργασιακά μας ζητήματα. Η σημερινή μου ενημέρωση και η επίσκεψη σε εργασιακούς χώρους έχει ακριβώς σήμερα αυτό το στόχο. Και να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τις εξελίξεις και να ζητήσουμε από αυτούς να αξιολογήσουν και να προτάξουν στην παρούσα συγκυρία ποια είναι τα ζητήματα που τους ταλανίζουν περισσότερο με βάση και τις δικές τους ανάγκες. Σε ό,τι αφορά στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, όπως είδατε, έχουμε εξελίξεις. Παρότι ο κύριος Στρατούλης είπε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα όρια ηλικίας, εν τούτης διαβάζουμε τελευταία ότι μπορεί να υπάρξουν παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα. Και περιμένουμε τις εξελίξεις βέβαια και σε κάθε περίπτωση το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ που συνεδριάσει αυτόν τον μήνα προς το τέλος του, όχι αυτόν τον μήνα, ενώ τον Απρίλιο, θα αποφασίσει για τις περαιτέρω εξελίξεις ό,τι αφορά στο πρόγραμμα δράσης.